διαβάζουμε από το βιβλίο του Σωτήρη Σοφιανόπουλου «Οι άγνωστες πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ελλάδος και η πολιτική τους σημασία». Τους λόγους της ανεργίας στην Ελλάδα πρέπει να τους αντιληφθούμε. Τα χάλια μας δεν είναι τυχαία, αλλά πηγάζουν από τους νόμους που η πολιτεία έχει ψηφίσει σε βάρος της Ελλάδος και εν αγνία των κατοίκων της. Ότι η Ελλάδα είναι η πλουσιότερα χώρα της Ευρώπης και αυτό δεν γίνεται γνωστό, αλλά την παρουσιάζουν σαν φτωχή χώρα χωρίς πλουτοπαραγωγικές πηγές και αυτό δεν είναι συμπτωματικό. Πρέπει να αντιληφθούν οι Έλληνες ότι πρέπει να μάθουν πολλά για την πατρίδα τους. Η Ελλάδα, αν είχε τον μέσο πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έβλεπε να έχει 33 εκατομμύρια κατοίκους. Δηλαδή, μας λείπουν 18 εκατομμύρια. Λάβετε υπόψη σας ότι οι δυνατότητες του τόπου πρωτίστως και δια της μεγάλης ιχθυοπαραγωγικής ικανότητας που έχουμε, τόσο σε γλυκά νερά όσο και σε αλμυρά, μπορεί να θρέψει τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Ξέρω ότι αυτά ακούγονται περίεργα και ακατόρθωτα, αλλά είναι πολύ εύκολα και πολύ εφικτά.